Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρα TV. Σε απόγνωση βρίσκονται οι 150 πρόσφυγες του Ρίου Μπιτς. Ξεκίνησαν απεργία πείνας. Ξεσπούν στην κάμερα του Πάτρα TV. Σε απεργία πείνας προχώρησαν από χθες οι 150 πρόσφυγες Σύριοι, οι οποίοι φιλοξενούνται στο πρώην ξενοδοχείο Rio Beach. Οι οικογένειες των προσφύγων απέχουν από τη σύντηση διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες διαβίωσης, τη μη ύπαρξη ιατρικής μέρημνας, μεταφέρονται σε νοσοκομεία και τους παρέχεται ιατρική φροντίδα με καθυστέρηση, ενώ όπως επισημαίνουν, το φαγητό που τους δίνουν δεν τρώγεται ούτε από ζώα. Φαγητό ωστόσο λαμβάνουν μόνο τα παιδιά και οι ασθενείς. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν δίνουν λεφτά στον κόσμο. Και έτσι δεν μπορούμε να πιούμε νερό ούτε φαγητό. You want food and water? Θέλουμε χρήματα, νερό και φαγητό. Okay. Είμαι άρρωστος. Τους είπα ότι πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Και όμως δεν με πήγαν. Ζήτησα από ένα παυσίπονο και μου δώσαν μόνο ένα. Έχω πρόβλημα με το στομάχι μου, είμαι άρρωστος. Παράλληλα, εκπρόσωποι των προσφύγων καταγγέλουν τη στάση των μελών της μη κυβερνητικής οργάνωσης πράξης απέναντί τους, τα οποία τους απαγορεύουν να βγάζουν προς τα έξω τα παράπονά τους, ενώ σε αντίπεινα τους εμποδίζουν να μπαίνουν στα δωμάτια τους. Τέλας. Πράξεις no good. No good practice. No. Why? Οι πράξεις δεν είναι καλοί. No. Ούτε νοσοκομείο μας προσφέρουν ούτε φαγητό. Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Δεν έχω λεφτά να πάρω νερό, ούτε καν νερό. Ένα νέο χαράτσι τώρα καλούνται να πληρώσουν 150.000 ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Πρόκειται για προκαταβολικές εισφορές για το 2017, οι οποίες θα φτάσουν στο 37,95% στο φορολογητό εισόδημα του 2015, τις οποίες θα πρέπει να πληρώσουν αυτό τον μήνα δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, συμβολογράφοι και φαρμακοποιοί. Υπό διωγμό ουσιαστικά βρίσκονται το 2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι κάνουν χρήση μπλοκ. Η απεινής φορολογία τους χτυπάει την πόρτα και πολλοί ήδη έχουν σπεύσει πριν εκνεύσει το 2016 να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Ένα νέο χαράτσι καλούνται να πληρώσουν 150.000 ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Μιλάμε για προκαταβολικές εισφορές για το 2017, οι οποίες θα φτάνουν στο 37,95% του φορολογητέου εισοδήματος του 2015, τις οποίες θα πρέπει να πληρώσουν αυτό το μήνα δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, συμβολιογράφοι και φαρμακοποιοί. Το ελάχιστο όριο εισοδήματος για τον υπολογισμό των εισφορών διαμορφώνεται στις 7.033 ευρώ και σε αυτό υπολογίζεται εισφορά 20% για την κύρια σύνταξη, εισφορά 6,95% για ασθένεια, εισφορά 7% για την επικουρική, εισφορά 4% για το εφάπαξ. Ελεύθεροι επαγγελματίες με τους μπλοκάκηδες υπάρχει μία διαφορά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με 29% με 100% προκαταβολή, σε αντίθεση με τα μπλοκάκια που πηγαίνανε με 22% εάν είχαν μέχρι 3 εργοδότες και με τον ένα να είναι άνω του 75% στο τζίρο του. Πλέον, αυτοί που είχαν τα μπλοκάκια είχαν πάρει απαλλαγή από το ΤΕΒΕ μέχρι 31/12 του 2016 και με το νόμο Κατρούγκαλο από 1η του 2017 υποχρεούνται να μπουν στο ΤΕΒΕ. Και θα πρέπει αναγκαστικά να κάνουν διακοπή, αναγκαστικά κάνουν διακοπή, διότι δεν μπορούν να πληρώνουν και ΙΚΑ και ΤΕΒΕ. Και όλα αυτά πάνε κάτω από το ενιαίο ταμείο ασφάλισης, το λεγόμενο ΕΦΚΑ, όπου και το ταμείο αυτό δυστυχώς ξεκινάει με έλλειμμα άνω του 1 δις ευρώ. Είναι πολλοί αυτοί που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους το 2016, τα μπλοκ δηλαδή. Μόνο στο νομό Αχαΐας είναι 2.500 μπλοκάκια και επαναλαδικά είναι 100.000 μπλοκάκια που κάνουν διακοπή. Και δεν είναι μόνο τα μπλοκάκια, είναι και πολλοί επαγγελματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που κάνουν διακοπή, όπως πολλοί δικηγόροι. Γιατί στους δικηγόρους το ασφαλιστικός φορέας θα φτάσει κοντά στο 38% σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι 26,95%.
Βέβαια, οι δικηγόροι έχουν ένα καλό σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ότι στην αγωγή, στο δικαστήριο που θα γίνει, πληρώναμε μέχρι σήμερα 100 ευρώ, θα το πάνε 150 την παράσταση. Λέει, είπα μια ενδεικτική τιμή αυτή τη στιγμή. Οπότε το μάρμαρο στον ασφαλιστικό της φορέα, δυστυχώς θα το πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος που έχει την ανάγκη του δικηγόρου στο δικαστήριο. Έρευνα τώρα του Πάτρας TV για τις τιμές των καυσίμων. Δείτε στο ρεπορτάζ ενδεικτικές πινακίδες πρατηρίων στην Πάτρα. Έρευνα πραγματοποίησε το Πάτρας TV στις τιμές των καυσίμων. Δείτε ενδεικτικές πινακίδες πρατηρίων στην Πάτρα. Την ανήφορα έχει πάρει η τιμή της βενζίνης μετά την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που σε ορισμένες περιοχές πλησιάζει και τα 2 ευρώ. Συγκεκριμένα, στα καύσιμα υψηλότερος είναι πλέον ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη από 0,67 ευρώ στα 0,70 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης από 0,33 ευρώ στα 0,41 ευρώ το λίτρο και στο υγραέριο κίνησης από 0,33 στα 0,43 ευρώ το λίτρο, γεγονός που εκτιμάται θα οδηγήσει σε αύξηση 5 με 6 λεπτών στη λιανική τιμή της βενζίνης και 8 με 10 λεπτών στις τιμές του πετρελαίου και του υγραερίου κίνησης αντίστοιχα. Αύξηση κατά 15% έχουμε και στο υγραέριο κίνησης. Αναλυτικά στην Αθήνα η βενζίνη στοιχίζει 1,559 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αχαΐα 1,448 ευρώ το λίτρο. Στην Κεφαλονιά 1,548 ευρώ το λίτρο. Η δειγματοληψία αφορά την αμόλυβδη 95 οκτανίων και είναι τυχαία σε πρατήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Από βραχικύκλωμα στα λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου φαίνεται πως εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο σπίτι των δύο φοιτητριών πίσω από την Παντάνασα. Σε βραχικύκλωμα φαίνεται να οφείλεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε προχθές το απόγευμα σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή μιας νεαρής φοιτητριάς. Από τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία, εικάζεται πως η φωτιά προκλήθηκε από τα φωτάκια που ήσαν αναμένα στο σαλόνι. Η πυροσβεστική εκτιμά πως έγινε βραχικύκλωμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καίγοντας υφάσματα, έπιπλα, αντικείμενα και άλλα είδη. Η εικόνα της καταστροφής στο σαλόνι του διαμερίσματος επί του Σεουδού 25 Μαρτίου 1981 ήταν πραγματικά αποκαρδιωτική. Προσωπικά αντικείμενα των φοιτητριών που διέμεναν στο διαμέρισμα έγιναν στάχτη, ενώ μεγάλες είναι οι ζημίες από το υψηλό θερμικό φορτίο. Σοκ για 8χρονο σε παγοδρόμιο της Πάτρας. Έπεσε και το παγοπέδιλο που φορούσε άλλο παιδί του έσκισε το δάχτυλο. Νοσηλεύθηκε στο Καραμαδάνιο μέχρι την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Όλα συνέβησαν στις 28 Δεκεμβρίου, όταν ένα 8χρονο παιδί από την Πάτρα απολάμβανε μαζί με την αδελφή του και μία φίλη τους μία μικρή βόλτα σε παγοδρόμιο που είχε στηθεί ειδικά για τις γιορτές σε γνωστό χώρο της πόλης. Το παιδί παραπατά και πέφτει. Ένα άλλο παιδί πέφτει πάνω του και το παγοπέδιλο του σχίζει το δάχτυλο. Το παιδί νοσηλεύθηκε μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς στο Καραμαδάνιο. Στο χώρο δεν υπήρχε άτομο για πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα το παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έχοντας δέσει το χέρι του με μονωτική ταινία για να σταματήσει η αιμορραγία. Τα τελευταία χρόνια στα παγοδρόμια που στείνονται στην Πάτρα οι τραυματισμοί παιδιών αυξάνονται. Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, διαπιστώνουν πολλές φορές κακώσεις και σοβαρά ορθοπαιδικά προβλήματα από πτώσεις στον πάγο. Σε κόντρες με ποδήλατα επιδίδεται ομάδα ατόμων στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Δεκάδες οι καταγγελίες των κατοίκων αλλά και των περαστικών. Τι ισχύει τελικά εδώ στη Ρήγα Φεραίου? Μιλάμε τελικά για αποκλειστικά πεζόδρομο ή και για ποδηλατόδρομο? Σε εφιάλτη για τους διαβάτες έχει εξελιχθεί μια ομάδα νεαρών, περίπου 10 ατόμων, οι οποίοι εποχούμενοι σε ποδήλατα προβαίνουν σε ελιγμούς και επικίνδυνες ενέργειες, θέτοντας σε κίνδυνο τη σημαντική ακεραιότητα των πολιτών. Ο κόσμος φοβάται ιδίως για τα παιδιά, καθώς αυτός ο δρόμος είναι αποκλειστικά για χρήση πεζών. Τα ποδήλατα όμως είναι επικίνδυνα όταν δεν υπάρχει έλεγχος. Τους κυκλοφορούν ποδήλατα, είναι επικίνδυνα, πιστεύετε? Είναι, βέβαια. Είναι επικίνδυνα.
να φτιάξει ειδικούς δρόμους για τα ποδήλατα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τα ποδήλατα. Είναι τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια. Αυτό το ποδήλατο, εντάξει, ένα ποδήλατο θα παραμερίσει, θα περάσει. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Γιατί γεμάτα τα πεζοδρόμια με μηχανές. Μηχανάκια, αυτό είναι το πρόβλημα. Ακόμα και μηχανάκια, δηλαδή στους πεζοδρόμους, έτσι. Ναι, γεμάτα. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Γεμάτα. Άρα εδώ πέρα δεν μιλάμε αποκλειστικά για πεζόδρομο, μιλάμε για πεζόδρομο που γίνεται χρήση και από μηχανάκια και από ποδήλατα, έτσι. Ναι. Πρέπει να το προσέξει ο Δήμος, νομίζω δουλειά του Δήμου είναι αυτό. Ο κόσμος διαμαρτύρεται ότι δεν υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, δεν τηρούνται προδιαγραφές ασφαλείας εδώ στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Τα ποδήλατα κάνουν συχνά πυκνά την εμφάνισή τους και μάλιστα μερικοί αναβάτες χρησιμοποιούν ηλικιώδεις ταχύτητες για να περάσουν ανάμεσα στον κόσμο. Η ουσία είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει, γιατί αυτός ο δρόμος είναι αποκλειστικά για χρήση πεζών. Ή μήπως τελικά δεν είναι. Ναι, είναι γεγονός. Ο πεζόδρομος είναι πεζόδρομος, αλλά δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα, το να υπάρξει ένας ποδηλατόδρομος έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και τα άτομα που χρησιμοποιούν το ποδήλατο, το οποίο είναι αμέσως βέβαια οικολογικό και πρέπει να το στηρίξουμε και πρέπει όσον αφορά τις νέες έτσι, προγραμματικές, τον προγραμματισμό που γίνεται προκειμένου να γίνουν νέοι πεζόδρομοι, να υπάρξει και ποδηλατόδρομος για τους συμπολίτες μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει πλέον στη ζωή μας και έτσι πρέπει να μπει όχι σκόρπια, να μπει συντεταγμένα και να έχει μια κατεύθυνση τέτοια την οποία να μπορεί να εξυπηρετούνται όλοι και οι πεζοί αλλά και οι ποδηλάτες. Πάντως όπως έχει κατάσταση ελοχεύει κίνδυνος και ιδίως για μικρά παιδιά. Είναι γεγονός αυτό. Θα πρέπει να προβλεφθεί κάτι, να γίνει κάτι, αλλά βέβαια όλα ξεκινούν από την παιδεία μας. Έτσι. Απανοτά τα περιστατικά φωτιάς σε καμινάδες τζακιών. Δεν προλαβαίνουν να επεμβαίνουν οι πυροσβέστες. Δείτε στο ρεπορτάζ τι θα πρέπει να προσέξετε. Σε απανοτά περιστατικά σε τζάκια που κάπνισαν, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών χθες στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα. Περίπου ένα όχημα με δύο άνδρες εντοπίθηκε και μετέβη στα Βαχνέικα, καθώς καμινάδα από τζάκι έβγαζε καπνούς. Άνδρες πυροσβεστικής έφτασαν έγκαιρα στο σημείο, αποτέλεσμα να μην υπάρξει κίνδυνος και υλικές ζημιές πέρα από το καπνό. Νωρίτερα, άλλα τρία παρόμοια περιστατικά συνέβησαν και συγκεκριμένα στις 5.30 τζάκι κατοικία Ανταμπάχανα παρουσίασε αντίστοιχο πρόβλημα και κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Ενώ συμβάντα με καμινάδες που πήραν φωτιά, είχαμε και στις εργατικές κατοικίες κοντά στην Εύα και στην παραλία Πατρών, αλλά και στην Πατρών Κλάους. Με κάθε μέρα κλήσεις, κυρίως για καμινάδες και λοιπά. Ευτυχώς τα περισσότερα δεν εξελίσσονται σε μεγάλες πυρκαγιές. Αλλά και εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι γίνεται, κύριε Μελίδη, για ποιο λόγο πολλές φωτιές στο τζάκετ? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν καθαρίζουν τους καμινάδες, τι γίνεται? Σίγουρα θεωρώ ότι πολλοί κόσμος δεν έχει καθαρίσει πριν την χρονιά τις καμινάδες. Ναι. Δεν έχει κάνει έτσι μια συντήρηση. Και αυτός είναι, θεωρώ, ο κυριότερος λόγος που έχουμε έτσι εύκολα ενάρξεις πυρκαγιών. Ευτυχώς, όπως σας είπα, δεν έχουν εξελιχθεί σε μεγάλες φωτιές. Όμως είχαμε και περιπτώσεις που από τζάκι και καμινάδα εξελίχθηκε και έπαθε ζημιά και σημαντική το σπίτι. Ναι, κατάλαβα. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όταν είμαστε μέσα, βέβαια, αλλά και ακόμα πάρα πολύ προσεκτικοί όταν φεύγουμε και να είμαστε σίγουροι ότι έχουν σβήσει όλα κλπ. Γιατί δεν θα είναι κανένα στο σπίτι να ειδοποιήσει και θα ειδοποιηθούμε όταν θα είναι πάρα πολύ αργά πια. Αυτόνομη θέρμανση χωρίς τη συγκατάθεση όλων των ιδιοκτητών θα μπορούν να έχουν πια οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων μετά από την ψήφιση νέας τροπολογίας στην Βουλή. Τέλος στους καυγάδες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πολυκατοικιών, βάζει ο νόμος που πέρασε από τη Βουλή για την αυτόνομη θέρμανση στα διαμερίσματα. Πλέον επιτρέπεται και με τον νόμο η τοποθέτηση αυτόνομων μονάδων θέρμανσης φυσικού αερίου σε πολυκατοικίες χωρίς να χρειάζεται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Με τροπολογία που ψηφίστηκε στο νόμο για το χωρικό σχεδιασμό, δεν απαιτείται πλέον η έγκριση Γενικής Συνέλευσης από το 50% συν 1 των ψήφων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας προκειμένου να αυτονομηθεί ενεργειακά με φυσικό αέριο ένας ιδιοκτήτης. Άγριο πιστολίδι στα Ζαροχλέικα. Το περιστατικό έγινε μισή ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου. Γαμπρός επιτέθηκε σε πεθερό. Ένα παράξενο περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς στην Πάτρα. Τέσσερις άνδρες βρέθηκαν έξω από την οικία 63χρονου και πυροβολούσαν το αυτοκίνητό του και στον αέρα. Δώσουμε τιμή. Τι γίνεται σήμερα στην ίδια.
Ουσιαστικά ο γαμπρός με την παρέα του ευχήθηκε καλή χρονιά στον πεθερό του πυροβολώντας. Το συμβάν έγινε μισή ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου στα Ζαρουχλέικα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία 63χρονου, στην αυλή της οικίας του, δύο από τους δράστες πυροβόλησαν με κυνηγετικά όπλα το αυτοκίνητό του και στον αέρα, ενώ οι άλλοι δύο τους έδιναν φυσίγγια. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν φθορές στο αυτοκίνητο του 63χρονου, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Οι δράστες αναζητούνται για να συλληφθούν. Αυξημένα τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Πάτρα. Γέμισαν τα νοσοκομεία ασθενείς. Ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό τοπίο διαμορφώνεται στο χώρο της δημόσιας υγείας στην περιοχή από τις αρχές Ιανουαρίου. Η απειλή της νέας γρίπης, της εισερχόμενης σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις γρίπη των πτηνών, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα γαστρεντερίτιδα που σαρώνει, καθώς και τις λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του αναπνευστικού, που θερίζουν ελαίου και τζακιών και ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Έχουμε μια έξαρση. Όχι, βεβαίως ανησυχεί. Έχουμε μια έξαρση που είπατε πολύ σωστά, όχι μόνο γαστρεντερίτιδας που ήταν ήδη από τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες, αλλά τώρα μας έρχεται και η γρήπη μας έρχονται και άλλες ιώσεις με αυτές τις απότομες αλλαγές του καιρού. Ναι. Γεγονός είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη νοσηρότητα, όπως λέμε στη γλώσσα μας. Ελπίζουμε σιγά σιγά να φύγει για να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Προσοχή όμως, γιατί όλες αυτές οι ιώσεις, όπως έχουμε πει τόσες φορές από τη φιλόξενη εκπομπή σας, επηρεάζουν και με πολύ μεγάλη προσοχή οι μικρές ηλικίες και οι μεγάλες, όπως ναι, και τα άτομα που έχουν προβλήματα υγείας. Εκεί να φοβόμαστε συνήθως. Αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κάνουν οι πολίτες είναι να προσέχουν πάρα πολύ τις συνθήκες ατομικής υγιεινής, το πλύσιμο των χεριών ειδικά, το πλύσιμο στην κουζίνα και όπου παρασκευάζονται τρόφιμα, το πλύσιμο μετά των χεριών μετά την τουαλέτα και όλη η καθαριότητα της τουαλέτας, γιατί ουσιαστικά η γιαστρεντερίτιδα μεταδίδεται με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει καλός αερισμός των χώρων όπου συγχρονίζονται πολλά άτομα και εάν υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που πάσχει, θα πρέπει να προσέχει βεβαίως διάρρεια, σε μετού συνήθως εμφανίζεται με διάρρεια πυρετού, σπανίως με πυρετό και αν υπάρχει πυρετός είναι πολύ μικρός. Ήδη στα δημόσια νοσοκομεία και της περιοχής έχει σημάνει συναγερμός για την αντιμετώπιση αυξημένων περιστατικών τόσο της νέας γρίπης όσο και της γρίψης των πουλερικών. Η γαστρεντερίτιδα είναι αυτό που λέμε στομαχική γρίπη, δηλαδή έχουμε λίγο πόνο στο στομάχι, εμετούλη, διαρριούλες. Σπάνια μας κάνει πυρετό, αν και αν έχουμε πυρετό είναι χαμηλός. Ναι. Αντίθετα οι άλλες έρχονται με πυρετό, έχουν η γρίπη, είναι η κλασική με το πολύ ψηλό πυρετό, πονάνε οι μύες μας, πονάνε οι αρθρώσεις μας έχουν μεγάλη καταβολή, μπορεί να κάνουμε και εμετούλη. Και σε όλες τις περιπτώσεις θέλει απομόνωση. Ναι. Θα κάτσουμε μέσα, πάμε ελαφρά διετούλα όσο αντέχει το στομάχι μας και θα περάσει και μόνο του. Προσοχή, προσοχή, με μεγάλο προσοχή όμως στα άτομα ειδικών ομάδων. Το γεγονός είναι ότι αν δούμε ότι μετά από 2-3 μέρες οι διάρειες συνεχίζονται και είναι ασταμάτητες, καλό είναι να επισκεφτούμε το νοσοκομείο, μήπως χρειαστούμε κανένα ρόλο γιατί χάνουμε αρκετά υγρά. Ενώ την ίδια ώρα σε καθημερινή βάση επικρατεί το διαχώρητο τόσο στα εξωτερικά ιατρεία όσο και στις κλινικές των νοσοκομείων από περιστατικά ιώσεων λοιμώξεων με την γαστρεντερίτιδα να θερίζει. Μεγάλη προσοχή γιατί τελευταία και στα νοσοκομεία και εμείς στο Λίβου έχουμε καταστάσεις δύσκολες, πνευμονίες βαριές. Ναι. Γεγονός είναι ότι οι μεγάλοι, στις ηλικιωμένες βέβαια πάντα έτσι και όχι στους μικρούς. Κρούσεις στους Bon.am για το καρναβάλι της Πάτρας. Ο Δήμος της Πάτρας βρίσκεται σε συζήτηση με τους μάνατζερ του διάσημου συγκροτήματος. Σε συζητήσεις με προσώπους των Bon.am, των μελών που έχουν απομείνει φυσικά, για μία εμφάνιση στην Πάτρα κατά τη διάρκεια του καρναβαλίου βρίσκεται η Δημοτική Αρχή. Η τελετή αναξιορίστηκε για τις 21 Ιανουαρίου. Τις πληροφορίες για επαφές επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της καρναβαλικής επιχείρησης Νίκος Χρυσοβιτσάνος. Πάντως μέχρι τώρα δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο και δεν γίνεται λόγος για εμφάνιση των Bon.am στην τελετή έναρξης. Ο τραγουδιστής πάντως του συγκροτήματος έχει πεθάνει από το 2010, οπότε το σχήμα δεν θα εμφανιστεί στην Πάτρα με τη γνωστή από τη δεκαετία του 70 σύνθεσή του.
Και περνάμε στα αθλητικά νέα της ημέρας. Μας ενημερώνει η Κωνσταντίνα Κατζούνα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρελθόν από την Παναχαϊκή, αποτελεί ο Αντώνης Πιταράς. Η Παναχαϊκή Συμμαχία ευχαρίστησε τον Αντώνη Πιταρά για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Σε δήλωσή του, ο Αντώνης Πιταράς ευχαρίστησε τους ιδρύνοντες της ομάδας, τους φιλάθλους και τους συμπαίκτες του και ευχήθηκε καλή συνέχεια στην ομάδα. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός Γιάννης Μπουρλάκης από σήμερα επίσημα τίθεται στη διάθεση του προπονητή της ομάδας Σωκράτη Φρυδόπουλου. Ο Γιάννης Μπουρλάκης στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και πάλι με τα χρώματα της Παναχαϊκής, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Football League με τα χρώματα του Πανεγυαλίου, από τον οποίο πήρε και μεταγραφή για την Παναχαϊκή. Ο Απόλλωνας συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Σαββάτου με αντίπαλο το Λαύριο εκτός έδρας, με την επιθυμία πολλών φίλων της ομάδας να ταξιδέψουν στην Αττική, στηρίζοντας τις προσπάθειες των παικτών του Κώστα Μέξα. Ανησυχία όμως προκαλούν τα μικροπροβλήματα τραυματισμών και όχι μόνο που αντιμετωπίζουν οι μελανόλευκοι. Συγκεκριμένα, ο Τάιλερ Καλινόσκι έχει γαστρεντερίτιδα. Στον Αχίλιο νιώθουν κάποιες ενοχλήσεις ο Μάικλ Κόμπινς και ο Γιώργος Τσιάρας, ο Έντιν Μπάβτσης ένιωσε κάποιους πόνους στη μέση, ενώ ο Γιάννης Κουζέλογλου είχε ένα τραυματισμό στο πόδι. Το τεχνικό επιτελείο του Απόλλωνα δεν θέλησε να ρισκάρει περαιτέρω προβλήματα ή έξτρα καταπώνηση στην ομάδα, γι' αυτό και ματέωσε το προγραμματισμένο φιλικό για σήμερα στην Αμαλιάδα. Έπειτα από συνεχή αναζήτηση στην αγορά του εξωτερικού, ο νέος τεχνικός του Προμηθέα Βαγγέλης Αγγέλου εντόπισε τον παίκτη που ήθελε για να καλύψει το πρόβλημα που διαπιστώθηκε στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας, στο πρόσωπο του Lucius Lee Jones. Σύμφωνα με τον Χαλκιδαίο Coach, ο 23χρονος Αμερικανός Γκάτ θα δώσει στον Προμηθέα αυτό που δεν κατάφεραν να δώσουν από το ξεκίνημα της σεζόν Κάρτερ, Άντερσον και Κρόμα. Ξεκίνησε διάθεση των εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα του Προμηθέα με τον Κόρυβο Αμαλιάδας, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Ιανουαρίου στις 5 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Basket League. Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ, ενώ θα υπάρχουν όπως πάντα και μειωμένα εισιτήρια στην τιμή των 7 ευρώ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ. Στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Δεν αλλάζουμε επιλογή, αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο, Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν υψηλον 3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Όβε. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Diveco Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Diveco Security. Ηλεκτρονικά συστήματα. Τηλεχειρισμός από απόσταση. Συστήματα φύλαξης. Εξειδικευμένες εφαρμογές. Diveco Security. Ασφάλεια νέας εποχής.
πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκινητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Βαλσαμάκι εισαγωγική. Και οι υπερπροσφορές συνεχίζονται. Τώρα, για τον πιο όμορφο χώρο του σπιτιού σας που πρέπει πάντα να είναι περιποιημένος και καθαρός, σας δίνουμε τη λύση. Καλύματα σαλονιών, άριστης ποιότητας με σταυρωτή ελαστική ύφανση για τέλεια εφαρμογή για όλους τους τύπους σαλονιών. Σετ τριών τεμαχίων από 160 ευρώ τώρα, μόνο 75, σε 10 υπέροχα χρώματα. Και καλύματα καρέκλας από 24 ευρώ, μόνο 14 ευρώ το τεμάχιο. Και μοντέρνες έτοιμες κουρτίνες με τρουκς σε απίθανα σχέδια και χρώματα, μόνο 19 ευρώ το τεμάχιο. Βαλσαμάκης εισαγωγική, Σμύρνης 243 και Καλαβρίτων. Τα προϊόντα αποστέλλονται ταχυδρομικό σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2610-361-808. Βαλσαμάκης εισαγωγική, γιατί εμείς μπορούμε και πουλάμε φθηνότερα. Χαμός, Κανένα πρόβλημα. Πάμε ακτή Δημαίων. Παρκάρουμε εύκολο και δωρεάν στο δημοτικό πάρκινγκ και με το λεωφορείο μας μεταφέρουν δωρεάν σε 5 λεπτά στο κέντρο. Είσοδοι στο δημοτικό πάρκινγκ από Γούναρη, Παπαφλέσσα και Ιεροθέου. Δρομολόγια από και προς το κέντρο από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.